Χιλιάδες είναι τα αρπακτικά και τα μεταναστευτικά πουλιά που επισκέπτονται κάθε χρόνο τους υγροβιότοπους του ακροτηρίου στη Λεμεσό. Συνεργεία του Αντένα παρακολούθησε τη διαδικασία καταγραφής των πουλιών από ομάδα ερευνών της υπηρεσίας Θύρας. Βρισκόμαστε στους υγροτόπους ακροτηρίου, στη Χερσόνησο ακροτηρίου. Είναι η πιο σημαντική περιοχή της Κύπρου για μεταναστευτικά πουλιά. Έχει αρχίσει ήδη η μετανάστευση. Πολλά αρπακτικά έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται στην Κύπρο μέσω του ακροτηρίου. Σύμφωνα με τον κύριο Κασίνη, στα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται μαζική άφιξη μεταναστευτικών πουλιών αλλά και αρπακτικών. Και αρκετά από αυτά αναμένεται να φορεοποιήσουν σε υδροβιότοπους και όχι μόνο. Η Υπηρεσία Θύρας και Πανίδας παρακολουθεί τους πληθυσμούς των μεταναστευτικών πουλιών, που πολλά από τα οποία είναι και σημαντικά ήδη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Θύρας, η μετανάστευση των πουλιών αποτελεί ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, καθώς κάθε χρόνο περισσότερο από 50 δισεκατομμύρια πουλιά μεταναστεύουν ανάμεσα στις Υπήρους. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει είναι ο άνθρωπος, είτε έμεσα από τις ανθρώπινες κατασκευές είτε άμεσα από τη λαθροθυρία, και γι' αυτό θα πρέπει να προωθηθούν στρατηγικές αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με τους φτερωτούς επισκέπτες της Κύπρου.